του Χριστού. Όμως να διαβάσουμε λίγα εδάφια από τη σελίδα 1055. Σελίδα 1055 είναι από τη Δευτέρα Επιστολή του Τιμωθέου, του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμώθεο, Β' κεφάλαιο, 15 εδάφιο. Σπούδασον λοιπόν να παραστείς σε αυτόν δόκιμον εις τον Θεόν, εργάτην ανεπέσχυντον, ορθοτομούντα το λόγο της αληθείας, όπως ο πρεσβύτερος Υιός. Τας δε βεβήλους μεταφωνίας φεύγε, διότι θέλουσι προχωρήσει εις πλειοτέραν ασέβιαν. Και ο λόγος αυτόν θέλει κατατρόγιος γάγκρενα, εκ των οποίων είναι ο ημένεος και φιλητός ήτινες, απεπλανήθησαν από της αληθείας, λέγοντες ότι έγινε ήδη Ανάστασης και ανατρέπω στην πίστη τεινών. Το στερεόν, από εδώ και πέρα έχει σημασία για μας, το στερεόν όμως θεμέλιον του Θεού μένου έχουν τη σφραγίδα ταύτην. Ο Κύριος γνωρίζει τους όντας αυτού. Ο Κύριος γνωρίζει τους δικούς του. Όχι εγώ που θα εκλέξω τον πρεσβύτερο και θα απορρίψω τον νεότερο. Ο Κύριος γνωρίζει τους όντας αυτού και ας απομακρυνθεί από της αδικίας κάθε ένας που ονομάζει το όνομα του Χριστού. Γιατί? Γιατί εν μεγάλη οικία δεν είναι μόνο σκεύη χρυσά και αργυρά, Κύριε Θεέ μου, αλλά και ξύλινα και οστράκινα. Και άλλα μεν σκεύη προς χρήσιν τιμίαν, αλλά δε σκεύη προς άτιμον χρήσιν. Εάν λοιπόν καθαρίσει τι σε αυτόν από τούτον, Πάτερ, ήμαρτον ενώπιόν σου και στον ενώπιον του Θεού, του ουρανού, δεν είμαι άξιος να είμαι πια γιος σου, κάνε με σαν ένα το μισθωτό σου. Εάν λοιπόν καθαρίσει τι στον εαυτό του από τούτον, τότε θα είναι σκεύος τιμίας χρήσεως και αγιασμένο ξεχωρισμένο από το Θεό και ευχριστό στα χέρια του Δεσπότη του, αλλά και ετοιμασμένο εις παν έργων αγαθών. Αυτό λοιπόν είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Ότι σε κάθε οικία υπάρχουν σκεύη τιμίας χρήσεως και σκεύη άτιμων χρήση. Σε κάθε οικία. Άραγε, τι σκεύος ήταν ο νεότερος, τι σκεύος ήταν ο πρεσβύτερος, τι σκεύος είμαι εγώ. Τι σκεύος. Αγιασμένο από το Θεό, ξεχωρισμένο. Εύχριστο στα χέρια του Δεσπότη μου. Ετοιμασμένο εις πάνεργων αγαθών. Ή είμαι σκεύος εις άτιμων χρήσης, κατηρτισμένο εις απώλειαν. Φοβερή ερώτηση, αδερφοί αγαπητοί. Και η απάντηση είναι τώρα μπορείς να εκλέξεις. Τώρα. Τώρα. Όχι αύριο, όχι σε λίγο. Τώρα πάρε απόφαση θανάτου. Βοήθησε με, Κύριε. Τώρα να πάρω απόφαση θανάτου. Τώρα λοιπόν ας προσευχηθούμε. Ας έρθουν και οι πρεσβύτεροι, σας παρακαλώ.